Για άλλη μια φορά, ο κορονοϊός χτυπά κλειστές δομές, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το πολυδύναμο κέντρο Ευρύχου. Το Σάββατο εντοπίστηκαν 12 κρούσματα, 2 εργαζόμενοι και 10 τρόφιμοι. Μία μέρα νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί άλλα 17 σε τέτοιες δομές. 9 σε γυροκομείο στην Περιστερώνα και 8 στο γυροκομείο στον Άγιο Αντώνιο. Παρά τα μέτρα και τις επαναλαμβανόμενους ελέγχους κλπ., φαίνεται ίσως το προσωπικό των γυροκομείων φέρνει τον ιό μέσα στα ιδρύματα. Ίσως θα πρέπει το κράτος να βρει τρόπο να αντικαταστήσει αυτούς τους φροντιστές με εκπαιδευόμενο προσωπικό. Αυτό φαίνεται είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στους οίκους ευγυρίας. Οι φροντιστές είναι πια δυσέβρετοι, ενώ όπως συνέβη και στο παρελθόν, σε πολλές των περιπτώσεων αρνούνται να εργαστούν μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων. Το προσωπικό πάει στο σπίτι του, εκεί η οικογένεια, και να ξανάρθει να κάνει τη βάρδια του. Οι πλήστοι τώρα που παρουσιάζουν, από ό,τι είδαμε, είναι λόγω των παιδιών που είναι στο σχολείο, οι πλήστοι που είδαμε. Είναι γονείς. Οι αριθμοί σοκάρουν. 437 κρούσματα εντοπίστηκαν σε κλειστές δομές σε διάστημα μόλις 40 ημερών. Συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου είχαν εντοπιστεί 381 θετικά κρούσματα σε οίκους ευγυρίας, 95 εργαζόμενοι και 286 τρόφιμοι. 29 κρούσματα είχαν εντοπιστεί σε παιδικές στέγες, εκ των οποίων οι 5 αφορούσαν σε εργαζομένους και 24 σε τρόφιμους. Από την 1η μέχρι τις 30 Νοεμβρίου βρέθηκαν 155 θετικά κρούσματα σε γυροκομεία, 61 σε εργαζόμενοι και 94 ένικοι. Την ίδια περίοδο βρέθηκαν 21 κρούσματα σε παιδικές στέγες. Από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν 131 θετικά κρούσματα σε ένικους γυροκομείων, εκ των οποίων τα 34 αφορούσαν σε εργαζομένους. Και σε παιδικές στέγες εντοπίστηκαν 3 κρούσματα, εκ των οποίων το 1 αφορούσε σε εργαζόμενους.